Με τώρα μέχρι τον Πολύμηλο Κοζάνης θα συνομιλήσουμε με έναν αγρότη, τον κύριο Χατσίδη. Καλησπέρα σας κύριε Χατσίδη. Καλησπέρα. Αυτό λοιπόν που μάθαμε είναι ότι στην περιοχή σας αρκετοί συνάδελφοί σας και εσείς ο ίδιος μεταξύ αυτών είχατε ζημιές στις καλλιέργειές σας από αγριογούρουνα. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί? Επιδρομές από αγριογούρουνα, κύριε Χριστόδουλη, έχουν καταστρέψει την καλλιέργεια της πατάτας. Πολλές ζημίες, μεγάλες ζημίες και πολλές. Η ονομαστή πατάτα του Πολυμήλου με πολλούς παραγωγούς που καλλιεργούν πολλά στρέμματα. Ναι, είναι περίπου γύρω στα 600 στρέμματα καλλιέργεια πατάτα στο βουνό. Έχουν πάθει μεγάλες ζημίες. Δηλαδή, ενδεικτικά εσείς, γιατί ζημιά επί της καλλιέργειάς σας μιλάμε, για να καταλάβουμε ακριβώς το μέγεθος της καταστροφής? Εγώ από 15 περίπου στρέμματα που έχω, τα 3 στρέμματα ήδη τα έχουν καταστρέψει μέχρι τώρα. Και να φανταστείτε ότι είμαστε σχεδόν, ας πούμε, στο τέλος της φυτευτικής περίοδου. Σαφώς. Τώρα ήδη ολοκληρώθηκε η φύτηση της πατάτας. Μάλιστα. Στο επίπεδο της αποζημίωσης υπάρχει κάποιος τρόπος, αποζημιώνεστε, κάνετε δηλώσεις? Δεν ξέρουμε, κύριε Μαυρίδη, τι πρέπει να κάνουμε ακριβώς, δεν ξέρουμε. Ενημερώσατε τους αρμοδίους, κύριε Χατσίδη, για το πρόβλημά του σας? Εγώ προσωπικά δεν ενημέρωσα, πήρα κάνα δύο τηλέφωνα μέχρι εκεί όμως. Δεν πήρα καμία απάντηση σχεδόν. Με είπαν από την περιφέρεια ότι θα με απαντήσουν. Και την κυρία Βριζίδου πάλι που πήρα τηλέφωνο, με είπε θα το δει αύριο, θα ενημερώσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και θα μας πει. Τώρα από εκεί και πέρα και εμείς, ο πρόεδρος, κύριε Χατσίδη, θα προσπαθήσουμε και εμείς να έχουμε μια σχετική απάντηση. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, είναι δύσκολη η περίοδος, είναι πολύ κομβική σημασία η ζημιά. Τώρα φαίνεται όλη τη χρονιά, έτσι? Δεν είναι ότι θα μπορέσετε να τη διορθώσετε? Όχι, τη δεν μπορούμε πλέον, γιατί ένα στρέμμα πατάτης έχει περίπου πάνω από 800 ευρώ έξοδα. Όταν καταστρέφεται η καλλιέργεια, εδώ τρώνε τα σπόρα σου. Τα αγριογούρουνα τρώνε ήδη και το σπόρο. Καταστρέφουν τελείως, το κάνουν το χωράφι χάλια. Και όπως είπατε, δεν είναι θέμα δικό σας, είναι πολλοί συναδελφοί σας οι οποίοι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Μιλάμε είναι για και όλο το σύνολο του χωριού. Στην περσινή περίοδο περίπου 100 στρέμματα έχουν καταστραφεί από τα αγριογούρουνα. Κάθε χρόνο δηλαδή. Ναι, και πέρυσι έγινε αυτό το πράγμα. Και φέτος ειδικά, ας πούμε, αρχίνησαν από τώρα. Πέρυσι δεν είχαμε, αρχίνησαν αργότερα οι καταστροφές. Πολύ νωρίς.